να ασχοληθούμε με το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ένα θέμα το οποίο έχει σκορπίσει πολλά χαμόγελα. Έπεσαν υπογραφές στις συμβάσεις για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Και να πάω αμέσως στους εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και Μπάμπη Σαβίδης, ο συνάδελφος από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, που από νωρίς το πρωί παρακολουθεί και εκείνος όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, να ξεκινήσω με σένα, γιατί νομίζω ότι είναι μία μέρα την οποία αξίζει να την κρατήσουμε στο ημερολόγιο μας. 16 χρόνια τώρα συζητάμε για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Έχει χυθεί πολύ μελάνη, έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ για να φτάσουμε τελικά σήμερα να λέμε επιτέλους έπεσαν υπογραφές. Έτσι ακριβώς είναι. 16 χρόνια μετά την πρώτη πολιτική εξαγγελία διαστόματος Χρήστου Μπερέλη τότε, το 2003. Ομολογουμένως μια σημαντική ημέρα για την Κρήτη, για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και για τη χώρα. Θα έλεγα εγώ, Νικολέτα, μια ημέρα ορόσημο, μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, είναι χωρίς επιστροφή, μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Μια ημέρα, μια έτσι τελετή στο Δημαρχείο Καστελίου για συμβολικούς λόγους, που είχε βεβαίως έγινε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, αλλά έβγαλε, Νικολέτα, και ειδήσεις, περιλάμβανε και καρφιά. Είχε απ' όλα. Ήταν πολύ πλούσιο το μενού της σημερινής τελετής. Θα δούμε και τις ειδήσεις οι οποίες βγήκαν και τα καρφιά τα οποία πετάχτηκαν και πολύ στοχευμένα, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το κομμάτι του έργου. Θέλω όμως, κύριε Δήμαρχε, ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, γιατί είστε ένας άνθρωπος που πίστεψε εξ αρχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου και στην αναγκαιότητα του να υπάρξει ένα Διεθνές Αεροδρόμιο στην Κρήτη για να σηκώσει αυτό που λέμε στις πλάτες του, αυτό που λέμε ανάπτυξη. Καταρχήν να πούμε ότι, όπως είπε και ο Μπάμπης, είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή με την υπογραφή και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου. Γιατί σήμερα αναδείχθηκε ο οριστικός διάδοχος, η Τέρνα, μαζί με την ενδική εταιρεία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια σημαντική ημέρα για τον τόπο, για την περιοχή, για το Δήμο, αλλά είναι και για την Κρήτη. Επιτέλους, βλέπουμε ένα μεγάλο έργο να ομολογείται στο νησί μας. Είναι γνωστό, έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί σε αυτό και στο νέο αεροδρόμιο και την ανάγκη να γίνει και στο ΒΟΑΚ, αλλά και σε άλλα μεγάλα έργα που είχε ανάγκη η Κρήτη. Το αναγνώρισε εξάλλου σήμερα και παρευρισκόμενος στο Καστέλι, κύριος Υπουργός, ότι επιτέλους η Κρήτη χρειάζεται μεγάλα έργα υποδομής. Υπό την έννοια αυτή, σήμερα κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Είναι ο κύκλος της κατασκευής και της λειτουργίας του αεροδρομίου, που για μας είναι πρόσθετες οι ευθύνες και οι επόμενες μέρες, γιατί είναι μέρες σχεδιασμού, μέρες διεκδίκησης, μέρες συνεργασίας, όπως ζητήσαμε με όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς φορείς, για αυτό το έργο να έχει θετικό αποτύπωμα και για την περιοχή μας. Γιατί σίγουρα για την Κρήτη θα έχει. Πάντως, η εικόνα που είδαμε σήμερα στο Δημαρχείο ήταν διακομματική, κύριε Δημαρχέ. Ήταν ένα καλό κλίμα. Διακομματικό. Και πολιτικού πολιτισμού. Πολιτικού πολιτισμού. Στη στιγμή της υπογραφής που έπεσαν οι υπογραφές σύμβασης και ο Δήμαρχος και ο Υπουργός κάλεσαν στο βήμα όλους και τα βουλευτές αντιπολίτευσης. Mm. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Όπως είπατε και εσείς, το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2003. 16 χρόνια, εγώ προσωπικά τα 10 χρόνια που είμαι Δήμαρχος, έχω δει 15 υπουργούς σε 53 διαφορετικές επισκέψεις. Αυτό σημαίνει ότι. Ναι, αυτό σημαίνει ότι καταρχήν είναι ένα έργο που διαπαραταξιακά όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό σημαίνει, το είπα και εγώ σήμερα, ότι στα μεγάλα έργα είναι έργα που είναι από το λαό για το λαό. Mm-hmm. Δεν είναι από τα κόμματα. Άρα τα κόμματα θα πρέπει να δείξουν μια συνένεση, μια εθνική συνονόηση και όλοι μαζί, και οι φορείς και τα κόμματα, να προχωρήσουμε αυτά τα μεγάλα έργα για τον τόπο. Είναι θετικό το γεγονός ότι σήμερα είδαμε αυτό το κλίμα και από τον παραβρισκόμενο Υπουργό, αλλά και από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων και το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη τον Αυγενάκη. Πρέπει να το τονίσουμε ότι η συνένεση και η κοινή πορεία που σηματοδοτήθηκε πλέον σήμερα είναι υποχρέωση όλοι μας να τη διατηρήσουμε. Τα ζητήματα που θέσαμε, κάποια έγιναν αποδεκτά, κάποια θα μελετηθούν. Είμαστε εδώ στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού για να τη διεκδικήσουμε και για το νησί και για τον τόπο και για το Δήμο μας. Θεωρώ ότι αυτό που είπατε είναι το κυρίαρχο, δηλαδή η εθνική συνεννόηση, όλοι οι φορείς μαζί, γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη από τέτοια έργα. Mm-hmm. Τα συνοδά έργα, οι οδικές αρτηρίες, έργα τα οποία έρχονται για να ενισχύσουν το αεροδρόμιο Καστελίου, δόθηκαν και γι' αυτό, γι' αυτά συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ότι προχωρούν. Ναι, έχετε δίκιο, ακούστε. Να πούμε και να αναλύσουμε κάποια θέματα. Στην σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε σήμερα είναι 18.000 οδικό δίκτυο. Ναι. Είναι το Χερσόνησο Καστέλι και το Καστέλι Αρκαλοχώριο, που ενώνει το δρόμο Ηράκλειο Βιάννου.
Από εκεί και πέρα μένουν να γίνουν πάρα πολλοί δρόμοι. Πάρα πολλά συνοδά έργα και οδικά έργα. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, ο δρόμος προς την Ιερά Πέτρα. Ο δρόμος προς τη Μεσαρά. Η εύκολη πρόσβαση στο... Για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο. Κοιτάξτε, τρία πράγματα, και εδώ θα σταματήσω, ζητήσαμε. Ένα είναι οι απαλωτριώσεις. Πρέπει να δούμε. Να δούμε τις τιμές και ο Υπουργός δημόσια δεσμεύτηκε και στη συνάντηση που είχε με τους ιδιοκτήτες της ευρύτερης περιοχής. Είπε ότι είναι δίκαιο το αίτημα και θα το εξετάσουμε με το Υπουργείο. Είπε, βέβαια, είμαι εδώ, θα το δούμε, δεν έχει τελειώσει κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι θετικό. Υπάρχει ότι άνοιξε μια. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει και μια δέσμευση, υπόσχεση ότι θα δρομολογηθεί μια λύση. Αυτό έγινε στη συνάντηση αμέσως μετά τη λήξη της τελετής της σύμβασης. Ακολούθησε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, ήταν ο Υπουργός και ήταν εκπρόσωπος των κατοίκων. Και αυτών που διαμαρτύρονται, αγωνιούν για τις αποζημιώσεις και αυτών που αγωνιούν για περιβαλλοντικά λοιπόν ζητήματα. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός υποσχέθηκε, Νικολέτα, ότι θα δρομολογηθεί μια λύση, ειδικά για όσους είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Θα επιχειρηθεί λοιπόν να δρομολογηθεί μια λύση που θα προβλέπει αποζημίωση τους απευθείας για τους ελαιώνες, τα αμπέλια και τις υπόλοιπες καλλιέργειες που χάνουν εκτός της τυπικής διαδικασίας, το τονίζουμε αυτό, των αποζημιώσεων για το δικαστήριο. Είναι, είναι σημαντικό και πρέπει είναι σημαντικό. Ένα είναι λοιπόν η απαλωτριώσεις, η τιμή και η άμεση καταβολή. Και γρήγορη καταβολή. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το χωροταξικό και η χρήση γης. Και εκεί έχει δεσμευτεί και ο κύριος Σταθάκης, συνδιοπότη μας υπουργός. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Είναι μείζον θέμα για μας και για το Δήμο η χρήση γης. Δεν μπορεί να γίνει μια άναρχη δρόμηση γύρω από το σημερινό αεροδρόμιο που υπογράφτηκε. Και το τρίτο και μεγάλο ζήτημα είναι η περιοχή χρειάζεται ένα αναπτυξιακό ειδικό σχέδιο. Σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις. Η αναπτυξιακή Ηρακλείου και τα στελέχη έχουν προχωρήσει στην προκήρυξη για να συγκροτήσουμε αυτό το σχέδιο. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλή δουλειά σε σχέση και με άλλα κυβερνητικά στελέχη και υπουργεία, γιατί η χρηματοδότησή του έχει να κάνει με πάρα πολλές δράσεις και παράλληλα όχι μόνο οδικά αλλά και άλλα έργα. Τώρα, πολύ σημαντικό και αυτό το τελευταίο. Και θέλω να σημειώσω εδώ, κύριε Δήμαρχε, ότι επειδή είναι μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για την Κρήτη, αν δεν υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, θα χαθεί. Όχι να κάνουμε αποσπασματικά έργα και να τα ονομάζουμε απλά αναπτυξιακά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και να πω ότι σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις τέτοια έργα στην περιοχή σου, έχουν και τα αρνητικά, έχουν και τα θετικά. Αν δεν έχεις ένα επόμενο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, φοβάμαι ότι θα είναι περισσότερο τα αρνητικά από τα θετικά, για να λέμε αλήθειες και απέναντι στον κόσμο σήμερα. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Ένα είναι η κυβέρνηση, τα υπουργεία, τα κόμματα που θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να δρομολογήσουμε λύσεις. Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι οι τοπικοί φορείς που και εκεί πρέπει να συνυπάρξουμε επιτέλους για την Κρήτη, για το Ηράκλειο και για το νησί μας και να έχουμε ένα κοινό βηματισμό. Οι μοναχικοί δρόμοι δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω εγώ. Και το στέλνουμε και μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης. Το 2% έρχεται 1% απευθείας στο Δήμο Μηνώα και το άλλο για έργα υπερτοπικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και των όμορων Δήμων. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι δεν στεκόμαστε μόνο στο δικό μας καβούκι, αλλά ανοιγόμαστε γιατί τα έργα πρέπει να είναι υπερτοπικής εμβέλειας και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Μα δεν αφορά μόνο υπάρχει το Δήμο, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα όμως που βγαίνει, μια άλλη δέσμευση που βγαίνει από τη σημερινή τελετή. Μια δέσμευση που δείχνει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και η κυβέρνηση αφουγκράζεται την τοπική κοινωνία και ότι θα πρέπει να έχει άμεσο ρόλο και λόγο. Και ποιο είναι αυτό? Το είπε σήμερα, το ανακοίνωσε ο Χρήστος Σπίτζης. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης θα είναι ένα από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα φτιάξει και διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. 4 εκπρόσωποι του Δημοσίου, ο ένας θα είναι ο κ. Καλογεράκης, 4 εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Είναι δικλείδα ασφαλείας. Είναι δικλείδα ασφαλείας και είναι πολύ σημαντικό, δεν το αναφέρω τυχαία, διότι αυτό δεν υπήρχε μέσα στη σύμβαση παραχώρησης. Είναι μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική προσωπική δέσμευση του Υπουργού που δείχνει έτσι ότι δίνει την προτεραιότητα και στην τοπική κοινωνία και στα όργανα που εκφράζουν. Αυτό τι ασφάλεια λοιπόν παρέχει σε εμάς, αυτό... κύριε Δήμαρχε? Δεν αφορά προσωπικά εμένα, είναι μια τιμή που αντανακλά μέσω εμένα στην τοπική κοινωνία και στο ρόλο που πρέπει να έχει και στο επίπεδο του ελέγχου κατασκευής του έργου αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας μετά. Πράγματι, υπήρχε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ κουβέντα και επί της σύμβασης αλλά και επί των προτεραιοτήτων που θέταμε σαν Δημοτική Αρχή και σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μέσα στα αιτήματά μας και ο Υπουργός το αποδέχτηκε και η ανάδοχος εταιρεία, όπου το επόμενο διάστημα και μέσα από αυτή τη συμμετοχή θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε πράγματα για τον κόσμο. Γιατί μεγάλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους πολίτες, έχουν να κάνουν και με την εταιρεία.
Δεν είναι μόνο τα Υπουργεία, δεν είναι μόνο οι φορείς, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και η ίδια εταιρεία. Χαίρομαι που σήμερα υπήρχε μια δημόσια δέσμευση από τον κύριο Γουρτζή, εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι η εταιρεία ήρθε για να μείνει, για να σεβαστεί τον τόπο, για να σεβαστεί τους ανθρώπους, για να δώσει προτεραιότητα σε θέσεις και εργασία στους ανθρώπους από την περιοχή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που, και μια δέσμευση που για μας αποτελεί μια εγγύηση και μια. Μια δέσμευση που θέλουμε να τη δούμε να γίνεται πράξη στη συνέχεια. Βέβαια, γιατί όλα αυτά καλά είναι στα λόγια, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και στην πράξη. Ανοίγουν και θέσεις εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Σαφώς θέλω να πω ότι ο Δήμος μου, όπως και η ευρύτερη περιοχή, είναι μια αγροτική περιοχή. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο εισόδημα χάνεται με τα 130.000 ελαιόδεντρα που απαλωτριώνονται. Υπάρχει δέσμευση και από την εταιρεία και από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι αυτονόητο αυτό εξάλλου ότι το επόμενο διάστημα και στα πλαίσια της λειτουργίας κατασκευής του αεροδρομίου, με προτεραιότητα με τους ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους, θα δούμε να έχουν προτεραιότητα αυτοί οι άνθρωποι στην απασχόληση σε σχέση με την κατασκευή και την λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως, Νικολέτα και Δήμαρχε, είχαμε και μία διπλή πρόκληση, θα λέγω, του Υπουργού Υποδομών προς την εταιρεία, ιδίως απευθυνόμενος προς τον Μιχάλη Γουρτζή για τα χρονοδιαγράμματα του έργου, Νικολέτα. Είπε λοιπόν ο Υπουργός, απευθυνόμενος για μικροφόνου στον κύριο Γουρτζή, ότι πρώτον μπορεί κάλλιστα να φτιάξουν το, όλο το έργο αντί για 5 χρόνια, όπως είναι ο συμβατικός χρόνος βάσης σύμβασης παραχώρησης, σε 4. Και επίσης σου είπε ότι μπορούν σε ένα δίμηνο να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες του δρόμου, του έργου αρχής γενομένης από το δρόμο, από το δικό δίκτυο. Είναι έτσι, Δήμαρχε? Έτσι είναι. Να εξηγήσω ότι πρώτον είπε ότι μπορεί να ξεκινήσει σε ένα δίμηνο από το δρόμο, διότι από τη Χερσόνησο και μέχρι τα όρια του Καστελίου δεν έχουμε την αλφα αρχαιολογική ζώνη που έχουμε στην περιοχή του Καστελίου, άρα δεν χρειάζονται εκείνες οι επισταμμένες αρχαιολογικές εσκαφές, άρα θα έχει δυνατότητα στο δρόμο πρόσβασης να έχει δυνατότητα να μπει πιο μπροστά. Γι' αυτό έδωσε και συγκεκριμένο. Άρα είναι ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό. Από την άλλη μεριά, να πούμε ότι το έχουμε πει και άλλες φορές και εδώ στην εκπομπή σας, ότι η εκτίμηση είναι και δεσμεύτηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της εταιρείας, ότι ο στόχος τους είναι να τελειώσουν πιο μπροστά από το συμβατικό αντικείμενο, γιατί γνωρίζετε ότι όταν τελειώσουν πιο μπροστά και ανάλογα το χρόνο που θα τελειώσουν, θα έχουν και τα απαιτούμενα μπόνους. Άρα η εταιρεία, προσβλέποντας το ότι θα έχει όφελος και κέρδος οικονομικό από αυτή τη διαδικασία, ο στόχος τους είναι να το τελειώσει πιο μπροστά για να πάρει τα απαιτούμενα μπόνους. Το λέμε και δεν το πιστεύουμε για το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνετε μαζί μας για λίγο ακόμα, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί μας τόσο ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο κ. Ζαχάρης Καλογεράκης, όσο και ο Μπάμπης Αβδής από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Φυσικά στο επίκεντρο το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και αυτή η μέρα ορόσημο, η σημερινή. Μπάμπη, είδαμε λοιπόν και τους Ινδούς πρώτη φορά. Η εταιρεία εκείνη η οποία θα είναι το Α και το Μέγα στην κατασκευή του αεροδρομίου, μίλησαν και για την τεχνογνωσία την οποία κατέχουν, δηλαδή την εμπειρία, την πείρα την οποία έχουν. Έτσι ακριβώς. Κέντρισαν, να σου πω, τα βλέμματα η αντιπροσωπεία της ειδικής, του ειδικού κολοσσού της GMR. Τους είδαν πολύ χαμογελαστούς και ο εκτελεστικός διευθυντής που μίλησε στην τελετή μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Είπε για τους ιστορικούς πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες. Είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ για τη στρατηγική αυτή συνεργασία. Εξήρε μάλιστα και το ελληνικό δημόσιο και το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και τους τοπικούς φορείς. Να σου πω ότι μιλήσαμε μαζί του και έτσι off the record, εκτός δηλώσεων. Μας επιβεβαίωσε και μια σημαντική είδηση, μια πληροφορία που δημοσιεύσαμε σήμερα. Μας είπε λοιπόν ότι η ειδική εταιρεία όντως προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό της στην κοινοπραξία από 10% που ήταν αρχικά σε 40%, και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί και το μεγάλο ενδιαφέρον και το πόσο ποντάρουν, αν θέλεις, οι Ινδοί στο συγκεκριμένο project του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Ένα ακόμα θέμα τώρα που αξίζει να έχουμε πολύ έντονο στο μυαλό μας, και όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά μπροστά. Αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Να μην γίνει τον Νίκος Καζαντζάκης μια περίπτωση αντιελληνικό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, Νικολέτα. Εγώ θα σου πω ότι προξένησε θετικές εντυπώσεις και με πολύ χαρά ακούσαμε και τον Δήμαρχο να το θέτει δημοσίως και τον ίδιο τον Υπουργό. Και εδώ να δώσουμε και μια πάσα στον Δήμαρχο. Νομίζω έβαλε και κάτι στο τραπέζι που δεν είχαμε ξανακούσει. Περιβαλλοντικό τέλος λοιπόν για τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, Δήμαρχε. Κοιτάξτε, είναι το στοίχημα της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων
μετά το ξεκίνημα του αεροδρομίου στο Καστέλι. Το πώς προτείνουμε και πώς αξιοποιείται η έκταση του Νίκος Καζαντζάκης. Στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος, όπως είπα και πριν, στα πλαίσια της συνένασης όλων των φορέων. Και στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, εγώ έχω να πω ότι η περιοχή μου θα υποδεχτεί το νέο αεροδρόμιο, άρα θα έχουμε το περιβαλλοντολογικό κόστος σε αυτό. Άρα, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, πρέπει να προβλεφτεί ένα τέτοιο περιβαλλοντολογικό τέλος από την αξιοποίηση του αεροδρομίου. Γι' αυτό το έθεσα. Το έθεσα όμως και σαν ζήτημα προβληματισμού όλων των φορέων για να ανοίξει αυτή η συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει τώρα. Δεν μπορεί τον Νίκος Καζαντζάκης να γίνει ένα ελληνικό με ό,τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ευθύνη όλοι οι φορείς. Με πρώτο το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια να τοποθετηθούν σε αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και τις δικές μας προτάσεις και τις δικές μας διεκδικήσεις. Mm-hmm. Να πω τελειώνοντας κάτι άλλο σε σχέση με το ζήτημα που θίξατε πριν με την εταιρεία των Ινδών. Να πω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στις αερομεταφορές, με τεράστια εμπειρία. Μίλησε ο εκπρόσωπός της σήμερα για κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάτες που διακινεί και να πω πως είναι το πρώτο έργο που οι Ινδοί παίρνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Όταν αναλογιστούμε ότι η Ινδία είναι ανερχόμενη οικονομική δύναμη που τίνει να υπερβεί και την Κίνα, καταλαβαίνετε ότι το πρώτο όχημα έργο που αναλαμβάνει είναι το Καστέλι, με ό,τι σημαίνει αυτό για μελλοντικές επενδύσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πολύπλευρες λοιπόν οι σημασίες αυτού του έργου. Την ίδια ώρα που και θέλω να κλείσουμε με αυτό, και Μπάμπη και κύριε Δήμαρχε, στάλησαν και πολύ αυστηρά μηνύματα σε όσους ονειρεύονται την παραμονή του Νίκος Καζαντζάκης ως αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και την μη κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, γιατί υπάρχουν και κάποιες φωνές ακόμα, οι οποίες μπορεί να είναι λίγες, αλλά υπάρχουν. Πολύ ηχηρό ήταν το και ξεκάθαρο, θα έλεγα εγώ, το καρφί του Υπουργού Υποδομών, του Χρήστου Σπίτζη. Είπε λοιπόν, έκανε ένα πολύ έντονο διαχωρισμό. Είπε, είναι ένα πράγμα. Όσοι κάτοικοι αντιδρούν, έχουν αγωνίες για περιβαλλοντικά ζητήματα ή για τις αποζημιώσεις, τις οποίες είπε ο Υπουργός, σεβόμαστε απόλυτα, συζητάμε μαζί τους για τα θέματα. Και είπε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τα συμφέροντα που υπάρχουν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τα συμφέροντα που υποδαβλίζουν, όπως είπε, με νόημα το έργο του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, θα συμφωνήσετε και εσείς ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα με το άλλο, γιατί η ανησυχία των κατοίκων είναι σεβαστή από όλους μας. Διαχρονικά έχουμε σεβαστεί την αγωνία των κατοίκων, την έχουμε αναδείξει, την έχουμε προβάλει, την έχουμε στηρίξει. Μας βοηθάει και εμάς να γίνουμε καλύτεροι με βάση τα ζητήματα που θέτουν. Και σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, συνάντησε την πρωτοβουλία πολιτών που αντιδρά κατά του αεροδρομίου και είχε μια κουβέντα μαζί της. Αυτό σηματοδοτεί στο γραφείο μου, αυτό σηματοδοτεί την αποδοχή και την αναγνώριση. Γνώριση της διαφορετικότητας της άποψης, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι. Mm-hmm. Όμως, θέλω να το τονίσω κι εγώ, αυτό που είπε ο Μπάμπης, το είπε και ο Υπουργός και το διευκρίνησε, και υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα. Δεν θα τα ονοματίσουμε σήμερα, αλλά υπάρχουν. Άλλο η αγωνία των κατοίκων και οι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες και άλλα συγκεκριμένα συμφέροντα που θένε τη διατήρηση του Νίκος Καζαντζάκης, γιατί βολεύει οικονομικά και επιχειρησιακά κάποιους να διατηρηθεί τον Νίκος Καζαντζάκης και με τις τιμές και με τα πάρκι και με τα σλότ και ό,τι σημαίνει αυτά. Αυτά τα συμφέροντα, κύριε Δήμαρχε, βάλανε τρικλοποδιές στο παρελθόν. Βεβαίως βάλανε. Βεβαίως διαχρονικά παρακολουθώντας τα τελευταία 8 χρόνια το έργο, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι δεν χτύπησαν το χέρι τους όπως έπρεπε στο τραπέζι και όταν μπορούσε να βγει το έργο στον αέρα και να δημοπρατηθεί, το κράτησαν γιατί δεν ήθελαν να χαλάσουν σχέσεις με αυτά τα συμφέροντα ή γιατί έπρεπε να τα χτυπάνε στην πλάτη. Μα το είπε η Νικολέτα ξεκάθαρα, ο κ. Σπίτση, είπε: δεχτήκαμε πιέσεις και μετά το 2015, mm-hmm. που προχώρησε τη δημοπράτηση η σημερινή κυβέρνηση, δεχτήκαμε πάρα πολλές πιέσεις να ακυρώσουμε τον διαγωνισμό από τα συμφέροντα αυτά. Το έζησα τη βραδιά της δημοπράτησης, όπου σαν μέλος της Επιτροπής συμμετείχα, όπου πάρα πολλές εταιρείες και από το εξωτερικό προσπάθησαν να ακυρώσουν αυτό τον διαγωνισμό. Γι' αυτό και σήμερα αναγνώρισα και δημόσια την συνεισφορά του συγκεκριμένου υπουργού στην δημοπράτηση του έργου.
Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει ο Μπάμπης Σαββίδης, αλλά του έκανα την πρωτοχρονιά ένα δώρο, ένα ψαλίδι για την κορδέλα του αεροδρομίου Καστελίου, γιατί τόσο μελάνι που έχει ρίξει αυτός ο συνάδελφος για αυτό το αεροδρόμιο, να μην σας πω. Ναι, είναι πλέον στο ρεπορτάζ του αυτός που ασχολείται με το αεροδρόμιο και γύρω από το αεροδρόμιο. Όταν θέλουμε κάποιον να το ρωτήσουμε τι συμβαίνει, βρίσκουμε τον Μπάμπη. Ελπίζω και εύχομαι το ψαλίδι να το χρησιμοποιήσει στα 4 χρόνια που είπε ο Υπουργός. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.